Το Πάντα Βρέχει βρίσκεται στην Ευρυτανία και αποτελεί τοποθεσία του φαραγγιού του Κρυκελοπόταμου. Ξεκινώντας από το Καρπενήσι, υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές για να φτάσει κάποιος. Όλες οι διαδρομές έχουν πλούσια βλάστηση με έλατα και άλλα είδη. Η πιο γρήγορη διαδρομή είναι από το μεγάλο χωριό, αρκεί ο δρόμος να έχει συντηρηθεί. Πάνω από το μεγάλο χωριό υπάρχει ελατόδασος και μετά τα ψευδροπικά λιβάδια της κορυφής της Καλιακούδας. Εκεί κυριαρχούν οι νενόδης άρκευθος και η χαμολιά, που είναι σαν φυσικά μπονζάι. Η διαδρομή είναι έντονη, με απότομες πλαγιές και με μεγάλες εναλλαγές στο τοπίο, στο οποίο κυριαρχούν οι κορυφογραμμές από τις νότιες απολύξεις της Πίνδου. Πλησιάζοντας τον Κρυκελοπόταμο, το τοπίο γίνεται μεσογειακό, με την κυριαρχία του Πουρναριού και άλλων πλατήφυλων όπως η Χρυσοξυλιά και η Κουτσουπιά. Ο οικισμός Δολιανά, ο κοντινότερος στη θέση Πάντα Βρέχει, που σήμερα είναι σχεδόν εγκαταλελειμμένος, δείχνει ότι παλαιότερα, ακόμα και σε αυτές τις απόκρημνες πλαγιές, υπήρχε έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα με καλλιέργειες αναβαθμίδες. Πάνω από το φαράγγι του Κρυκελοπόταμου υπάρχει και ο οικισμός Κοντίβα, που συνδέεται μόνο με μονοπάτι από το Δολιανά ή το Μεγάλο Χωριό. Η είσοδος στο φαράγγι του Κρυκελοπόταμου χαρακτηρίζεται από την παρουσία ξυλίνου γεφυριού που αποτελούσε το παραδοσιακό πέρασμα του ποταμού, ιδιαίτερα το χειμώνα που η παροχή του νερού ήταν πολύ υψηλή. Με την είσοδο στο φαράγγι, εκτός από τον ήχο του νερού, εντύπωση προκαλούν τα πετρώματα εκατομμυρίων ετών που είναι σε στρώσεις. Σύντομα, μέσα στο φαράγγι απαντώνται ριάκια να διασχίζουν τους κάθετους βράχους. Οι πηγές βρίσκονται σχεδόν στα ανώτερα όρια του φαραγγιού. Εντύπωση προκαλεί και το παλιό Πάντα Βρέχει. Πρόκειται για έναν γεωλογικό σχηματισμό που φαίνεται να δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του νερού που προερχόταν από πηγές που σήμερα έχουν στερέψει. Τα νερά του Κρυκελοπόταμου συνεχίζουν να σκάβουν το φαράγγι και να μεταφέρουν ογκόλυθους στις μεγάλες πλημμυρικές παροχές. Σταδιακά τα ρέματα που πέφτουν από τους κάθετους βράχους αυξάνονται. Στα βράχια, που έχουν αρκετή υγρασία, απαντάται και το σαρκοφάγο φυτό Πιγκουίκουλα. Πάνω στα βράχια ριζώνουν και πολλά ξυλώδη είδη, όπως πλατάνια, οστριές, γάβρι, πουρνάρια και άλλα. Τα βρύα έχουν τον κυρίαρχο λόγο κατά μήκος των ρεμάτων. Καθώς το νερό πέφτει πάνω στα βρύα, διαχέεται και σχηματίζει στα γονίδια. Το νερό είναι αρκετά κρύο, αλλά όλοι το διασχίζουν για να φτάσουν στη θέση Πάντα Βρέχει.
Στη θέση πάντα βρέχει, τα ρέματα που διασχίζουν τα κάθετα βράχια είναι πολύ άριθμα. Δημιουργούν, ανάλογα και με το νερό που παρέχουν οι πηγές κάθε χρονιά και κάθε εποχή του έτους, ένα δεδαλώδες σύστημα καταρρακτών. Αυτοί οι καταράκτες ρίχνουν νερό, που λόγω των σκαλοπατιών που δημιουργούν τα βρύα, πέφτει σαν βροχή. Και το νερό δεν σταματάει ποτέ. Είναι σαν να βρέχει πάντα. Στη θέση αυτή απαντώνται και πολλά είδη δέντρων που βρίσκονται οριακά στο νοτιότερο όριο εξάπλωσής τους, όπως η υποκαστανιά και το σφενδάμητο ψευδοπλάτανο, ενώ πολλά πτεριδόφυτα, όπως το αδίαντο, κόμι της Βερενίκης, κατακλείζουν τους βράχους. Πρόκειται σίγουρα για ένα από τα 7 σύγχρονα θαύματα της ελληνικής φύσης που αξίζει κάποιος να επισκεφτεί. Η επιστροφή στην είσοδο του Φαραγγιού είναι δύσκολη μετά από την ταλαιπωρία περπατώντας μέσα στο νερό, αλλά όλοι καταφέρνουν να το διασχίσουν από μικρά παιδιά μέχρι και ηλικιωμένους. Το Φαράγγι είναι συνήθως προσπελάσιμο από μέσα Ιουλίου μέχρι τέλη Αυγούστου, καθώς στις υπόλοιπες εποχές του χρόνου έχει πολύ μεγάλη παροχή νερού και είναι επικίνδυνο να διασχιστεί. Τελικά τα νερά του Κρυκελοπόταμου ενώνονται με αυτά του Καρπενισιώτη στα διπόταμα Ευρυτανίας και σχηματίζουν τον Τρικεριώτη που καταλήγει στη λίμνη Κρεμαστών.